τοπικής εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων πολλών εκθέσεων που πραγματοποιούνται, πραγματοποιείται και φέτος αυτή η έκθεση με την ονομασία Ορθοδοξία, η οποία θέλει να εξυπηρετήσει το πολιτιστικό γεγονός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον πολιτισμό τον οποίον παράγει αλλά και προάγει και ζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα από την προβολή των εκκλησιαστικών τεχνών. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι μεταξύ των περιπτέρων που υπάρχουν σε αυτήν την έκθεση, των τόσο αξιόλογων και των τόσο σημαντικών, υπάρχει και το περίπτερο της Εκκλησίας της Κύπρου, το οποίο με πολύ αγάπη ετοίμασαν οι αδελφοί και πατέρες από την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, με προεξάρχοντα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαωρίας κύριο Γρηγόριο, ο οποίος μας προσφέρει τη χαρά της παρουσίας του και την ευλογία του, και μάλιστα ευρισκόμενος χθες, από χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήλθε και χθες και κάναμε μαζί εσπερινό και συλλειτουργήσαμε και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Όπως ιδιαιτέρως συγχαίρουμε και όλους εκείνους οι οποίοι προβάλλουν τα έργα τους και την τέχνη τους σε αυτήν εδώ την έκθεση, την οποία ευχόμαστε να επισκεφθούν πολλοί Θεσσαλονικείς αλλά και πολλοί επισκέπτες της πόλης μας, γιατί πολλά έχουν να ωφεληθούν και πολλά και σημαντικά έχουν να αποκομίσουν. Ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί όλους και να σας δίνει την δύναμη ώστε κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι και να εκθέτουν τα έργα τους σε αυτήν εδώ την έκθεση, αλλά και επισκέπτες όλο και περισσότεροι να έρχονται επ' αγαθό και επ' ωφελία όλων εκείνων οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία και για τη διοργάνωση της εκθέσεως, αλλά και για την έκθεση των ιερών αυτών αντικειμένων. Ο Θεός όλους σας να σας ευλογεί. Ο κύριος Βαξεβάνης.